Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Τινησίας προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκρατικά χτυπήματα εν ώψη εκλογών. Οι αναμετρήσεις για τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου και τον Προεδρικό Θόκο αποτελούν ορόσημο κατά την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα. Οι εξτρεμιστές απειλούν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία με αιματηρές επιθέσεις. Για τις αρχές της Τινησίας, η ασφάλεια είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη Μεθόριο με την Αλγερία και συγκεκριμένα στο όρος Τσαμπί. Εντοπίσαμε αρκετούς υπόπτους για τρομοκρατία εκεί τις τελευταίες ημέρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τόνισε ο Μοχάμεντ Αλί Ελ Αρουί, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Τινησίας. Τα προβλήματα πάντως δεν εντοπίζονται μόνο στη Μεθόριο με την Αλγερία, αλλά και στα σύνορα με τη Λιβύη. Μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφη, η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος. Οι αρχές της Τινησίας έχουν εντοπίσει και κατάσχει μέχρι σήμερα μεγάλες ποσότητες παράνομου οπλισμού και όχι μόνο. Οι διακινητές εκτιμάται ότι διατηρούν στενές επαφές με ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων. Επίσης, συμφωνήσαμε να υπάρξει συντονισμός των επιχειρήσεων τόσο με το στρατό όσο και με την εθνοφυλακή. Οι δολοφονίες του Τσόκρι Μπελαΐτ και του Μοχάμεντ Μπραχμή από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Ανσάρ Αλ-Σαρία βύθισαν την Τινησία σε μια σοβαρή πολιτική κρίση. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε το κυβερνόν τότε Ισλαμιστικό Κόμμα Ενάχντα για ανοχή στους εξτρεμιστές. Κάποιοι που είχαν στενούς δεσμούς με την εξουσία στρατολόγησαν μερικούς νέους, εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια, την ανεργία, την περιθωριοποίηση και ίσως τις θρησκευτικές αντιλήψεις τους, αν πράγματι επρόκειτο για τζιχάντ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Νίντα Τούνις. Το Euronews επιχείρησε να μιλήσει με τον αντιπρόεδρο του κόμματος Ενάχντα, ο οποίος όμως αρνήθηκε να μιλήσει, καθώς υποστήριξε ότι δεσμεύεται από τον νόμο για τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα μίντια. Έχουμε ενημερωθεί εγγράφως ότι απαγορεύεται να προβούμε σε δηλώσεις προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης, κάτι που με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί απειλούμε με κυρώσεις για παραβίαση του νόμου. Η εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη εξαρτάται από την ομαλή διεξαγωγή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, με την προσδοκία η χώρα να μπει στο δρόμο της πολιτικής σταθερότητας.